Ως Συνδικάτο, μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, πήραμε την απόφαση για πραγματοποίηση 24 ώρες απεργίας στις 26 του μήνα. Πρόκειται για ένα βήμα αναγκαίας κλιμάκωσης της δράσης μας απέναντι στην εντυνόμενη επίθεση που κράτος και εργοδοσία έχουν εξαπολύσει σε βάρος μας. Οι εργαζόμενοι του κλάδου του τουρισμού επιστημισμού, όπως και το σύνολο του λαού, στενάζουν αυτή τη στιγμή από τις συνέπειες μιας κρίσης για την οποία καμία ευθύνη δεν φέρουν. Ο ιός, ο οποίος είναι υπαρκτός και με συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε, επίσπευσε και ίσως ενέτεινε αυτή την κρίση. Γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση δεν σταμάτησε να αξιοποιεί τον κορονοϊό, προκειμένου να περάσει αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα στα πλαίσια και των χρόνιων αξιώσεων της μεγαλοεργοδοσίας. Έρχεται τώρα με περίσσιο θράσος προκειμένου να χτυπήσει κατακτήσεις των εργαζόμενων που κερδίθηκαν με αίμα, όπως το 8ωρο και τη δυνατότητα διεκδίκησης και αγώνα μέσα από τα σωματεία και συνολικά το οργανωμένο κίνημα. Έρχεται με λίγα λόγια να μπήξει πιο βαθιά το μαχαίρι στις πληγές που έχει ανοίξει τόσο η ίδια όσο και η προκάτοχή της όλο το προηγούμενο διάστημα. Και όλα αυτά τη στιγμή που σε καμία περίπτωση δεν αξιοποίησε το χρόνο που με θυσίες οι εργαζόμενοι κέρδισαν προκειμένου να πάρει τα μέτρα που χρειάζονταν έτσι ώστε ο λαός να μπορέσει να σταθεί όρθιος σε αυτές τις καταστάσεις που βιώνουμε. Αντίθετα, ιδιαίτερα στον κλάδο μας, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είδαμε ζωές των εργαζομένων να περνάνε σε δεύτερη μοίρα στα πλαίσια του ανοίγματος του τουρισμού και της προσέλκυσης τουριστών. Τις συνέπειες αυτής της επιλογής, γιατί περί συνειδητής επιλογής πρόκειται, τη ζούμε όλοι στο πετσί μας. Η πραγματικότητα που αντιμετωπίσουμε είναι λίγο ή πολύ γνωστή σε όλους. Όπως και αλλού, στον κλάδο μας, χιλιάδες εργαζόμενοι οδηγήθηκαν εκτός δουλειάς μέσα από απολύσεις, εξαναγκασμούς σε παραιτήσεις, αναστολές συμβάσεων εργασίας κλπ. Σε αρκετούς επιβλήθηκε το πρόγραμμα συνεργασία, ενώ σε χώρους δουλειάς που παρέμειναν ανοιχτοί, η εντατικοποίηση έπιασε κόκκινο, ιδιαίτερα σε ειδικότητες όπως αυτή των διανομέων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των εργαζόμενων. Κοντά σε όλα αυτά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη γύμνια που με ευθύνη της κυβέρνησης υπάρχει στην υγεία, την παιδεία και αλλού. Όχι ότι πριν είχαμε καμία αυταπάτη, όμως σήμερα είναι πιο ξεκάθαρο παρά ποτέ ότι ένα δρόμο έχουμε. Αυτόν του οργανωμένου αγώνα, τόσο για την αναχέτηση της επίθεσης που δεχόμαστε, όσο και για τη διεκδίκηση αυτών που πραγματικά έχουμε ανάγκη στην τρέχουσα περίοδο και στις υπάρχουσες συνθήκες. Τέτοια απάντηση, για παράδειγμα, χρειάζονται οι μεγαλοξενοδόχοι, οι οποίοι αφού κυριολεκτικά έσκασαν από κέρδη όλα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα εκβιάζουν για να υπογράψουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Απαιτούν νέες μειώσεις, επιβολή κατώτερου μισθού για τους νεοπροσλαμβανόμενους και πολλά ακόμη. Τέτοια απάντηση χρειάζεται η κυβέρνηση, η οποία μέσα σε ένα όργιο καταστολής στις 17 Νοέμβρη, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, προσπάθησε να στείλει το μήνυμα ότι όποιο το κεφάλι σηκώνεται θα κόβεται. Έχουν μαύρα μεσάνυχτα αν νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν το οργανωμένο κίνημα, από εκεί μας ήρθαν κι άλλοι. Καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στην απεργία στις 26 του μήνα και φυσικά να πάρουν μέρος στη μοναδική εγγύηση για τις ζωές μας. Αυτή δεν είναι άλλη από την οργανωμένη δράση μέσα από τα σωματεία μας, στη λογική που με δύο λέξεις λέμε κανένας μόνος του. Να μην μείνει κανένας εργαζόμενος απροστάτευτος, να πάρθουν τώρα τα μέτρα για τα οποία εδώ και καιρό οι ειδικοί και το οργανωμένο κίνημα φωνάζουν, για την ενίσχυση του συστήματος υγείας με πραγματικές και μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, με πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Να παλέψουμε για την διασφάλιση δωρεάν πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως για παράδειγμα ο ΟΑΣ, ο οποίος πρέπει άμεσα να ενισχυθεί με νέα και ασφαλή λεωφορεία. Για μαζικά δωρεάν τεστ στους χώρους δουλειάς. Για την κατοχήρωση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον τουρισμό και επισητισμό με ανάκτηση των απολειών που έχουμε κομιστεί. Για κατοχήρωση και διεύρυνση των βαρέων και αφηγηνών. Για ουσιαστική προστασία και στήριξη των ανέργων και των εποχιακά απασχολούμενων. Συνεπώς, την 5η 26 Ιανουαρίου απεργούμε, κλιμακώνουμε τη δράση μας.